οι τεράστιες καταστροφές που σημειώθηκαν μετά τις πλημμύρες στην Θεσσαλία έχουν μετατρέψει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της περιοχής και το λέμε με τα λόγου γνώσεως, έχουν μετατρέψει λοιπόν την περιοχή σε υγειονομική βόμβα. Χιλιάδες είναι τα νεκρά ζώα, λιμνάζουν τα νερά σε τεράστιες ποσότητες και σε καλύπτουν τεράστιες περιοχές ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Έχουμε καταστροφές υποδομών, αντίστοιχα σε δομές ίδρευσης και φυσικά όλο και αυξάνεται ο αριθμός των κουνουπιών, των σκνηπών και πάει λέγοντας. Παράλληλα έντονη είναι η μυρωδιά, αποσύνθησης από τα ζώα που πνίγηκαν και παρασύρθηκαν από τα νερά. Παράλληλα με αυτά έχουμε τόνους λάσπης, μπάζα, βοθρολήματα, δίπλα σε σπίτια, χωράφια, καταστήματα, δημιουργώντας όλα αυτά λογικά εστίες μόλυνσης. Και φυσικά το ζήτημα που προέκυψε και προκύπτει σε μια σειρά από περιοχές λόγω της καταστροφής υποδομών είναι η δυνατότητα πρόσβασης ή αδυναμία, αν θέλετε, ή οι δυσκολίες που υπάρχουν στην πρόσβαση για υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού. Συνεπώς, τα προτείναμε και μάλιστα τις προτάσεις αυτές και άλλες βέβαια καταθέσαμε και στο συντονιστικό εδώ και δύο εβδομάδες στη Λάρισα. Με την ερώτηση λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, βάζουμε 10 ζητήματα, αλλά υπάρχουν φυσικά και άλλα, και λέμε στις περιοχές που επλήγησαν, διότι έχουν καταστραφεί και δομές υγείας, για παράδειγμα κέντρο υγείας Παλαμά είναι κατεστραμμένο ή τέλος πάντων δεν είναι λειτουργικό, να δημιουργηθούν λοιπόν και σε αντίστοιχες άλλες περιοχές όπου υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα δομές στρατιωτικού τύπου, τις λέμε, όπως θέλετε πείτε τες, σε ανοιχτούς χώρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή την παροχή πρώτων βοηθειών κτλ. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των πασχόντων να είναι απολύτως δωρεάν, να διοριστεί προσωπικό, υγειονομική, γιατροί, υγειονομική όλων των ειδικοτήτων. Επίσης, ενίσχυση με προσλήψη στο ΕΚΑΒ, στις κινητές μονάδες, αλλά και για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Επίσης, να εξασφαλιστούν ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτημένες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης. Να καταγραφούν φυσικά οι ζημίες και να γίνουν οι αποκαταστάσεις εκεί που χρειάζεται στις δομές της δημόσιας υγείας. Φυσικά, αυτό απαιτεί ένα έκτακτο κονδύλι από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας και φυσικά να υπάρχει κάλυψη, επάρκεια αν θέλετε, σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό και βέβαια μέτρα τα οποία θα τίνουν στην ελαχιστοποίηση των όποιων προβλημάτων μπορεί να προκύψουν για την δημόσια υγεία, όπως αποστραγγιστικά άμεσα που θα πρέπει να δρομολογηθούν στις συγκεκριμένες περιοχές που προανέφερα που έχουν κατακλειστεί και υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερό και φυσικά η αξιοποίηση υποδομών, νοσοκομείων, στρατού, των ξενοδοχείων για τις ανάγκες αφενός μεν της σύντησης, του επισυντισμού αλλά και της υγιεινής των κατοίκων. Και φυσικά ένα βασικό ζήτημα είναι με ευθύνη του κράτους να παρακολουθούν οι περιβαλλοντικοί παράμετροι, η επιδημιολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά για την προδολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, χυμαρώδης ερώτηση, η οποία θέτει και πάρα πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω και στην πρωτολογία και στη δευτερολογία να θίξω τουλάχιστον τα περισσότερα εξ αυτών. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις υγειονομικές υποδοχές, από την πρώτη στιγμή που υπήρξε ενημέρωση για το φαινόμενο από την Εθνική Μετεωρολογία, υπήρξε μια προετοιμασία των νοσοκομειακών μονάδων της περιοχής και όσον αφορά τις υποδομές, δηλαδή την ετοιμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αλλά και όσον αφορά τα εφόδια, καύσιμα, ενέργεια, υγειονομικό υλικό και φάρμακα. Και όπως είδατε, δεν υπήρξαν καθόλου λήψεις καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου. Τα νοσοκομεία δεν κινδύνευσαν, αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης κάποια στιγμή χρειάστηκε ενίσχυση με σάκους άμμου για την περίπτωση υπερχυλήσεως του ποταμού, κάτι το οποίο στο τέλος δεν συνέβη ευτυχώς. Προβλήματα δεν παρουσιάζει κανέναν πλην της αδυναμίας για ανθρώπινη χρήση χρησιμοποιήσεως του ύδατος στο νοσοκομείο Βόλου, το οποίο εξυπηρετείται από υδροφόρες και μάλιστα έχει εγκατασταθεί και κεντρική μονάδα αποχλωριώσεως. Τώρα, όσον αφορά τα κέντρα υγείας,
Πραγματικώς ετέθη εκτός λειτουργίας το κέντρο υγείας Εργαλαστής και το κέντρο υγείας Αγορίου, τα οποία όμως απεγκαταστάθησαν εντός των πρώτων ημερών μετά τον πάροδο της οξείας φάσης του φαινομένου. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν τα κέντρα υγείας Παλαμά και το κέντρο υγείας Γιάννουλης. Το κέντρο υγείας Παλαμά έχει αντικατασταθεί από δύο κινητές μονάδες της 5ης ΥΠΕΣ, οι οποίες σταθμεύουν έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά και τις οποίες επισκέφτηκα και λειτουργούν τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πρωινού και των πρώτων απογευματινών ωρών. Όσον αφορά την αποκατάσταση των δύο κέντρων υγείας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του καθαρισμού και της απολιμάνσεως. Θα υπάρξουν έλεγχοι από τεχνικά κλιμάκια και του Υπουργείου Υποδομών και δικά μας του Υγείας για να δούμε κατά πόσον και πότε θα μπορέσουν να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία. Αυτά όσον αφορά τις υποδομές. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην προμήθεια ούτε φαρμάκων ούτε υγειονομικού υλικού. Και ξέρετε ότι ο Υπουργός έχει ήδη εξαγγείλει το ότι θα υπάρξει πλήρης άξη της ιδίας συμμετοχής σε όλες τις κατηγορίες ασθενειών μέχρι πάροδον των συνεπειών του φαινομένου, το οποίο θα έρθει, πιστεύω, εντός των επόμενων ημερών στην Βουλή. Όσον αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση, σας λέγω επιτροχάδι και να αναφερθώ ο διεξοδικός στη δευτερομιλία μου, ότι υπάρχει πλήρης επιδημιολογική επιτήρηση από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, που κατ' ουσίαν είναι το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Και όσον αφορά την παρακολούθηση λιμάτων και υδάτων με δίκτυο τακτικής λήψης δειγμάτων, υπάρχει εντομολογική παρατήρηση, όπως υπάρχει και πλήρης επιδημιολογική παρατήρηση. Γνωρίζετε και από τις καθημερινές δηλώσεις της Υπουργού ότι υπάρχει πλήρης επιδημιολογική παρακολούθηση και νοσημάτων του ανωτέρου πνευματικού και των γαστρεντερικών φαινομένων, όσο και λοιπόν λοιμογόνων παραγόντων, βακτηριακών είτε ιογενών. Τα υπόλοιπα στην δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, 3 λεπτά για δευτερολογία σας. Ναι, άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Δείτε, αυτό που λέμε και ως σύνθημα, ο λαός σώζει το λαό, ίσχυσε για το συγκεκριμένο ζήτημα των δομών υγείας στον Παλαμά. Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, της Τοπικής Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και του λοιπού υγειονομικού βέβαια προσωπικού, και με την συμβολή και από άλλες ενώσεις γιατρών ανά την Ελλάδα, συγκεντρώθηκε υγειονομικό υλικό, αλλά και υγειονομικοί που προσφέρθηκαν εθελοντικά να στήσουν μια πρόχειρη δομή, ιατρία αλληλεγγύης το ονομάσανε, λοιπόν, προκειμένου να συνεισφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες, ώσπου αυτό το κράτος να οργανωθεί, να συντονιστεί και προφανώς να κάνει κάποια από αυτά που είπατε, γιατί η κατάσταση παραμένει τραγική και τα προβλήματα της περίθαλψης του λαού της Θεσσαλίας σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, είναι γνωστό ότι υπήρχαν και πριν από τις πλημμύρες, κύριε Υπουργέ, και τα ξέρετε κι εσείς τώρα. Τώρα, με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, φυσικά τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν και πολλαπλασιάζονται λόγω των συνθήκων ακριβώς που έχουν δημιουργηθεί. Και η αιτία των προβλημάτων δεν είναι αυτές καθ' αυτές οι ανάγκες του λαού, είτε είναι τακτικές είτε έκτακτες όπως στην παρούσα φάση, αλλά η αναπαρκέστατη ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και τεχνικά μέσα που θα επέτρεπαν να ανταποκρίνονται όσο όφελαν σε όλες τις συνθήκες. Και τώρα, είναι όντως, μιλήσατε για τον Παλαμά, κινητές μονάδες. Κινητές μονάδες χρειάζονται όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης των κατοίκων σε όλη τη Θεσσαλία και στη Μαγνησία και στην Καρδίτσα και σε περιοχές νότια του νομού Λάρισας, στη Φαρκαδόνα, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στα Φάρσαλα εννοώ, σε χωριά εκεί, όπου αντικειμενικά, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε, οι ανάγκες για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη δημόσια υγεία, το σύνολο, αλλά και για έκτακτα προβλήματα, αλλά και περίθαλψη πασχόντων αντιμετώπιση των περισσότερων, είναι επιβεβλημένη. Επίσης, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι θα πρέπει να ενισχυθεί κατά τη γνώμη μας, όπως και η κατοίκον νοσηλεία, με μόνιμο προσωπικό, επιπλέον προσωπικό. Και όπως βάζουμε και στα αρχικά ερωτήματα της επίκαιρης, δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη για όλους τους πάσχοντες. Και όχι αυτή, κατά τη γνώμη μας, επιτρέψτε μου και τη λέξη, απαράδεκτη τροπολογία που φέρατε την Παρασκευή με το νομοσχέδιο το αντεργατικό, το έκτρωμα αυτό. Λοιπόν, όπου στην ουσία
απαλλάσσεται από την πληρωμή της συμμετοχής των φαρμάκων. Αυτό θα αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους πληγέντες, όταν όπως επικαλείστε βέβαια και στη σχετική τροπολογία, έναν κανονισμό, ο οποίος κανονισμός είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει μια σειρά από υπερικοπές και καταργήσεις παροχών σε φάρμακα, θεραπείες και πάει λέγοντας, και πολύ δε περισσότερο όταν γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε ότι ένας τεράστιος αριθμός φαρμάκων είναι μη συνταγογραφούμενα, δηλαδή χρειάζεται να τα πληρώνει ο άλλος από την τσέπη του. Σκεφτείτε λοιπόν και σε αυτές τις συνθήκες τι βιώνει ο κόσμος. Παράλληλα, οι οικογένειες είναι αποκλεισμένες. Είτε είναι αποκλεισμένες είτε όχι, έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και σε στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης. Νερό, υγιεινή διατροφή, ανάγκες των παιδιών και η δυνατότητά τους φυσικά να ανταποκριθούν με δική τους ευθύνη και στις ανάγκες επιπλέον της περίθαλψης, προσθέτει ένα ασήκωτο βάρος, ένα επιπλέον ασήκωτο βάρος. Και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε και για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, τους ανθρώπους που διαβιούν μόνοι, τους ανήμπορους να μετακινηθούν. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, οι υπηρεσίες των δημόσιων μονάδων υγείας πρέπει να πάνε στο λαό και όχι το αντίθετο. Και βέβαια, πολλά χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις άφησαν αυτές τις δομές υποστελεχωμένες στο όνομα του δημοσιονομικού κόστους. Αυτό μην το ξεχνάμε. Επίσης, άμεσα προκηρύξτε το σύνολο των κοινών οργανικών θέσεων των δομών υγείας, των δημόσιων δομών υγείας της Θεσσαλίας. Από τις ελάχιστες θέσεις που προκηρύξατε, δεκαπλάσιο ήταν το ενδιαφέρον με βάση τις αιτίες που κατατέθηκαν. Διορίστε τους όλους με έκτακτες διαδικασίες, με ένα έλεγχο τυπικών προσόντων. Και όλοι οι γιατροί και οι λοιποί υγειονομικοί που έδωσαν υποψηφιότητα να προσληφθούν προκειμένου να συνδράμουν, να βοηθήσουν αλλά και να στελεχώσουν τις ήδη υποστελεχωμένες μονάδες υγείας. Επίσης, επανέρχομαι σε αυτό για την εξασφάλιση των ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που θα πρέπει κατά τη γνώμη να είναι συγκροτημένες κυρίως από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή και συμβουλευτικής αλλά και ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο, ομαδικό αλλά και κοινοτικό επίπεδο. Και φυσικά να προστατευτούν κατά προτεραιότητα τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Πέρα από τις ζημιές που έχουν υποστεί, άμεσα να αποκατασταθούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εξασφαλιστεί όλο το απαραίτητο υλικό. Γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, κύριε Υπουργέ. Η εικόνα δεν είναι τόσο ρόδινη. Επίσης, θα πρέπει και με το νερό να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε κάνει σχετική ερώτηση, διότι άγγιξε μάλλον τα όρια της επικινδυνότητας, κύριε Υπουργέ, οι ανακοινώσεις της κυρίας Αγαπηδάκη το προηγούμενο διάστημα για τη χρήση των νερών αλλά και τους ελέγχους των νερών. Αυτό όμως είναι αντικείμενο άλλης ερώτησης, έχουμε καταθέσει, θα τη συζητήσουμε προφανώς με την αρμόδια υπουργό. Κλείνω ότι, κοιτάξτε να δείτε, τι αποδεικνύεται και στον τομέα της υγείας, κλείνω κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ότι όπως ήταν επιλεκτική ανικανότητα και ο λαός της Θεσσαλίας την πλήρωσε και με τη ζωή του, 18 νεκρούς έχουμε, και με τις τεράστιες καταστροφές, με το ότι ξεσπιτώθηκε, έχασε περιουσίες και δεν ξέρει πώς θα ξαναξεκινήσει τη ζωή του, την ίδια επιλεκτική ανικανότητα επιδεικνύει και συνεχίζει να επιδεικνύει το κράτος στο ζήτημα της προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού. Είναι εμφανής, το λένε και οι ίδιοι, το βλέπουν καθημερινά. Αυτό που απαιτείται κατά τη γνώμη μας είναι να εντείνουν τον αγώνα μαζί ο λαός της Θεσσαλίας, παράλληλα με τα άλλα προβλήματα που έχει, να οργανώσει την πάλη του, τις διεκδικήσεις του και για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας αλλά και για την αξιοπρεπή περίθαλψη που δικαιούται και έχει ανάγκη. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, η δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, είστε ντόπιος από την περιοχή και σίγουρα ξέρετε και το είπατε κιόλας ότι καθημερινώς συνεδριάζει το συντονιστικό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο οποίο παρευρίσκονται σχεδόν καθημερινώς επίσης μέλη της κυβερνήσεως. Κυρία Αγαπηδάκη είναι ακόμη εκεί, γι' αυτό και σήμερα δεν απαντάει η ίδια προσωπικώς στην ερώτησή σας. Όπως και πήγαμε όλοι για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα, ο καθένας ανάλογα με τις αρμοδιότητές του. Κοιτάξτε, πραγματικώς υπάρχει μεγάλη καταστροφή και πραγματικώς τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν είναι τεράστια και απαιτούν σημαντικές δαπάνες και σε υλικό και σε χρήματα και σε προσωπικό.
Αλλά ξέρετε βεβαίως, επειδή σίγουρα μαθαίνετε τι γίνεται στο συντονιστικό, ότι οι προσπάθειες ξεκίνησαν από τώρα και για την αποστράγγιση και για την μεταφορά των ογκωδών φερτών και για τη μεταφορά της ηλίου, της λάσπης και για τις απολυμάνσεις, οι οποίες μαζί με τους ψεκασμούς έχουν ήδη ξεκινήσει. Η συμμετοχή του στρατού είναι σημαντική. Τώρα και εσείς μετακινήσετε στην περιοχή. Και εγώ, όταν πήγα τις προάλλες από την Θεσσαλονίκη, έκανα 3 ώρες να φτάσω στα Τρίκαλα, ακριβώς επειδή μπροστά μου έβλεπα ατέλειωτες σειρές από στάγια τα οποία μετέφεραν υλικά, τρόφιμα και νερό. Γίνεται η προσπάθεια, τουλάχιστον από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, που έχω τη δυνατότητα δηλαδή να σας αναπτύξω εγώ. Σίγουρα οι άλλοι συνάδελφοι σας λένε από δική σου πλευρά τι γίνεται, γιατί κάθε πλευρά, κάθε δυνατότητα που έχει το κράτος να παράσει και βοήθεια την εξαντλεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες μεταφέρονται στον κόσμο και εγγράφως μέσω των αστυνομικών οργάνων, μέσω των πυροσβεστικών οργάνων, μέσω των κινητών μονάδων του ΕΟΠΗ για το πώς θα διαχειριστούν την επιστροφή τους στα σπίτια, δηλαδή κανόνες προσωπικής υγιεινής, κανόνες οικιακής υγιεινής, διαχειρίσεως των τροφίμων. Έχουμε στείλει στην περιοχή και διανέμονται αυτή τη στιγμή και από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και τις μονάδες του ΕΟΔΗ, 25.000 στολές γαλότσες και στολές προσωπικής ατομικής προστασίας. Υπάρχουν κλιμάκια του ΕΟΔΗ, τα οποία ξεκίνησαν ήδη τους εμβολιασμούς. Εν πάση περιπτώσει, το ΕΚΑΒ είναι εκεί ενισχυμένο. Ο πρόεδρος είναι συνεχώς εκεί. Υπάρχουν καινούργιες μονάδες του ΕΚΑΒ που έχουν σταλεί στην περιοχή, ακριβώς επειδή θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη δυνατότητα μεταφοράς περιστατικών που ενδεχομένως θα προκύψουν. Και προφανώς, αν χρειαστεί να πάρουμε περισσότερο προσωπικό στα νοσοκομεία, έχουμε τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών και νοσηλευτών που θα μπορέσουν να συνδράμουν. Με χαρά άκουσα το ότι στις προκηρύξεις που έχουν γίνει και μάλιστα θα πω δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την εμπειρία από την λοιπή Ελλάδα, της Θεσσαλίας, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι. Αυτό είναι ευχάριστο, λέγω, διότι θα υπάρξουν, όπως έχετε ακούσει επανειλημμένως από τον Πρωθυπουργό σε αυτή την αίθουσα, θα υπάρξουν προσλήψεις 1.500 σε άμεσο χρόνο γιατρών, προκηρύξεις δηλαδή, που ελπίζω και εγώ μαζί με εσάς να υπάρξει ανταπόκριση από τους συναδέλφους. Κλείνοντας και συνάδελφοι, να πω το εξής. Η καταστροφή είναι τεραστία. Κανένα κράτος στην Ευρώπη, όχι στον κόσμο, στην Ευρώπη που είναι στην τελειότερη πυραμίδα, αν θέλετε, της κρατικής ετοιμότητας, ακόμη και η ίδια η Γερμανία, στις πλημμύρες του Ρήνου και του Έλμπε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Να ξέρετε μόνο ότι εμείς προσπαθούμε και νομίζω ότι το καταφέρνουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους για να προστατεύσουμε τον λαό. Ευχαριστώ.